Φίλες και φίλοι, γεια σας, κοντά σας καθημερινά, αυτή την ώρα ζωντανά. Εδώ στο Επιλογές. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή για να περάσουμε όμορφα παρεούλα το απόγευμα μαζί, μιλώντας, μαγειρεύοντας, επικοινωνώντας. Τι να κάνουμε. Μοναχικά είναι και τα απογεύματά μας, μοναχικά και τα βράδια μας. Γι' αυτό λοιπόν, κάντε πρώτα ένα σόπι θέραπη από το κατάστημα Ντίνα, που βρίσκεται στην Εφόρων 4, εγώ από εκεί σήμερα, δείτε τι ωραία πράγματα. Να τα ευχαριστιέστε αυτά που φοράτε, φίλες και φίλοι, διότι μας ανεβάζουν την ψυχολογία. Η Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών. Τώρα έχει γίνει ένα υπέροχο πάρκο και εκεί θα βρούμε στην Τίνα από ανδρικά παντελόνια, γυναικεία παντελόνια, παιδικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε πολύ χαμηλές τιμές. Φίλες μου, έχει και πιτζάμες και ζεστές και ωραίες. Με ρωτάτε, γιατί δεν τα λέμε. Θα τα λέμε. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα. Γι' αυτό λοιπόν κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4 για να ανανεωθείτε μέσα από κάτι καινούριο που φοράτε σε σήμερα τον ντύσιμό μου, το επιμιλήθηκε το κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4. Ό,τι έχει σχέση τώρα με ανδρικό ντύσιμο, Παρατσουκίδης, στο Άνω Μήτρο Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Πόσοι γαμροί, πόσοι πεθεροί, πόσοι συμπέθεροι κουμπάρε δεν ντύθηκαν φέτος από τον Παρατσουκίδη και εντυπωσίασαν. Γι' αυτό και σπορ ανδρικό ντύσιμο, ένα είναι το όνομα, στο ανδρικό ντύσιμο Παρατσουκίδης ελληνικής στραφής για να εισπράξετε τα εύσημα και να εντυπωσιάσετε. Φίλες μου, ό,τι έχει σχέση με ανδρικό ντύσιμο, ένα είναι το όνομα. Παρατσουκίδης στο Άνω Μητρό Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Καταστήματα Ζήλης Γκοντ. Δύο στις Σέρες, ένα στην Ξάντη Καρολή 49 και νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες το πρώτο επί της ημεραρχίας κοντά στα δικαστήρια και το δεύτερο στην πλατεία εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν το χρήμα επιτόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα χρησιμοποιητικά στο χώρο σας χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε αν δεν το επιθυμείτε. Τα καταστήματα Ζήλης Γκολτ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Κατάστημα Βούλα Νόη Γουργία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ σπιτιού, μεγάλη ποικιλία σε υφάσματα, κουρτίνες και έχω προσθέσει και μια νέα υπηρεσία να έρθουν στο χώρο σας να ξεκρεμάσουν κουρτίνες, να πάρουν κουβέρτες, παπλώματα, μοκέτες, χαλιά, να πληθούν μεμονωμένα, να απολυμανθούν, να αρωματιστούν και να τα ξανατοποθετήσουν από εκεί που τα έχουν πάρει. Κατάστημα Βούλα Νόη Γουργία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Ιωάννης Τόσκος, το Χριστό Σερών. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, laminate. Ιωάννης Τόσκος, το Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κουφώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, ξύλινα, πλαστικά, γερμανικά. Ιωάννης Τόσκος, το Χριστό Σερών, συνέπεια, άριστο το προϊόν και πάρα πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τόσκος, το Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κόσμο με Χατζηγεωργίου, ο Χριστός μας φέρνει κοντά. Δύο νέα παιδιά, ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης μας περιμένουν Ερμού 80 με νέες παραλαβές για να κάνουμε τις αγορές μας και το σημαντικότερο, φίλες μου, κατά αποκλειστικότητα στις αίρες. Δεν θα τα βρούμε πουθενά. Επίσης, ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Κόσμημα Χατζηγεωργίου, Ερμού 80, Βαλάντης και ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης. Μοναχικά τα βράδια μας. Μεγάλη πια η βραδιά. Δεν μπορείς να την ξεπεράσεις, φίλες μου. Η μοναξιά είναι η αρρώστια της εποχής. Γι' αυτό λοιπόν, Φίνιξε Hotel άνοιξε και μας περιμένει καθημερινά στις 8.30 ώρα από την πλατεία Ελευθερίας, εντελώς δωρεάν. Μας μεταφέρει με επιστροφή στις 1.30 ώρα για να περάσουμε όμορφα τα μοναχικά μας βράδια με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Φίνιξε Hotel άνοιξε και μας περιμένει καθημερινά στις 8.30 ώρα από την πλατεία Ελευθερίας. Κάθε Δευτέρα έχουμε μια ενότητα με την Ντίνα να μας ντύσει από την Εφόρων 4. Η Ντίνα πια, η πατένταλη. Να την καλωσορίσουμε.
Καλώς όρισες, Δύναμο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είναι όλοι καλά. Όλοι καλά. Σήκω λίγο να σε δούμε. Τι ωραία είναι αυτά που φοράς. Αχ, σήμερα φοράω το γυλαικάκι μας αυτό. Πολύ όμορφο. Πανέμορφο. Τέλειο κομμάτι. Μέσα στα μαύρα. Χρυσό. Χρυσό και μαύρο. Οπότε είναι. Πολύ κολακεύει όμως. Κολακεύει πάρα πολύ, όντως. Αυτό το σας το είχα δείξει, απλά εγώ το είχα πάρει και για μένα. Το κράτησε, είναι εντυπωσιακό. Στα μαύρα λίγο δείχνει και λίγο φως. Το χρυσό πάντα δείχνει όμορφο. Άλλαξε όλο το ντύσιμο. Όλο το στυλ. Όλο το στυλ. Όλο το στυλ. Έτσι ακριβώς. Τελείως διαφορετικό. Να ξεκινήσουμε, κύριε Στέλλε. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο τα καινούργια μας κομμάτια που είναι. Εδώ τώρα εγώ σας έχω φέρει ζακέτα με τη φουστίτσα. Οπότε μπορείτε να την κάνετε και σαν μπλουζάκι. Και με ένα μπλουζάκι μπορείς από μέσα. Και από μπλουζάκι, ναι. Δεν κρυώνεις. Έτσι ακριβώς. Φουστίτσα είναι σε αποχρώσεις λίγο πιο ανοιχτή. Και με το ζακετάκι από πάνω ή με και ένα μπλουζάκι να βάλετε. Είναι πανέμορφα. Δείτε τα πόσο όμορφα είναι. Αυτές οι φούστες στρώνουν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ και είναι και ζεστές. Την έχω πάρει και εγώ. Είναι πολύ ζεστές. Και είναι και οικονομικές. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης ένα άλλο. Αυτό τώρα το έχω φέρει σε τάκι. Έχω φέρει. Δείτε πόσο όμορφα δείχνει. Τι ωραία φούστα με είναι το σακάκι, αυτό που έχω βάλει το μπεζάκι. Είναι το κυπαρισί η φούστα. Ναι, και τι φούστα είναι αυτή κάτω. Είναι άλλο σχέδιο. Ναι, είναι έχει. Τελείως διαφορετική. Και υπάρχει και το μπλουζάκι, έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δείτε εδώ. Και το μπλουζάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Θα το δούμε λιγάκι έτσι. Να το. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Εγώ το συνδύασα με το μπες το σακάκι και έδειξε τέλειο. Εκεί. Δηλαδή παίρνεις κάποιος αυτό το σύνολο, θα πάρει και το κρεμαστό. Εννοείται. 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 Έτσι, και το κρεμαστό. Να το τονίζουμε. Και το κρεμαστό μαζί. Εδώ τώρα εγώ έχω βάλει και στον γκρι του. Σας το έχω φέρει και σε γκρι. Α, πολύ ωραίο. Σας το συνδύασα και έτσι. Πώς δεν χωράω σε αυτά που τα πήρα και δεν χωρούσα. Δεν χωράω σε αυτά. Έτυχε να είναι λίγο πιο μικρότερα τα νούμερα. Πανέμορφο και το γκρι. Αυτό είναι το 54, σε όποιες κυρίες χωράει. Η φούστα βέβαια και το άλλο χωράει μέχρι 56 νούμερο χωράει, έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Πολύ ωραίο. Μας έχουν έρθει και αυτά τα μπλουζάκια. Α, πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό φαίνεται σαν να είναι ζακετάκι, αλλά δεν είναι ζακετάκι, κωδικός 5. Δείτε τι όμορφο που είναι. Ένα λεπτό δεν είναι ζακετάκι. Όχι. Έχει από κάτω και αυτό εδώ. Φαίνεται σαν να φορά ζακετάκι, αλλά είναι μπλουζάκι στην ουσία. Έχει δηλαδή από κάτω. Έχει είναι κομμάτι. Έχει το κομματάκι του. Μάλιστα. Αυτό από κάτω. Α, αντί είναι πολύ και ωραίο νομίζω αυτό. Νομίζω ότι φορά ζακετάκι. Δεν χωράω σε αυτό. Χωράς κύριε Στέλλα. Όχι. Μικρό το σώμα σου βλέπω. Εδώ. Ναι. Λίγο. Αχ, τι ωραίο, εντυπωσιακό. Είναι φανταστικό. Για κυρίες που είναι περίπου στο 56 νούμερο, νομίζω ότι είναι τέλειο. Ένα, είδες το 56 νούμερο. Κάπου εκεί. Σ' αγαπώ, αλλά δεν σ' άθεσα πάρω. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πολύ όμορφο φόρεμα. Δείτε και αυτό τι όμορφο φορεματάκι που είναι. Με σχεδιάκι κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό σουρώνει και κάτω. Αυτό έχει, όχι απλά, έχει τις κορδελίτσες του. Κολακεύουν. Αυτό είναι σαν σχεδιάκια είναι τα κορδελάκια του δίπλα. Μάλιστα. Με τις φουστίτσες. Δείτε το πόσο όμορφο και αυτό είναι. Για να δω αν έχω βάλει κωδικό για να σας πω. Κωδικός 7. Για να το θυμόσαστε. Έχουν έρθει επίσης φτηνά μπλουζάκια στα 10 ευρώ, σε πράσινο, σε μπλε, σε διάφορες αποχρώσεις. Έφερες άλλα τέτοια χρώματα. Έχουν έρθει και άλλα χρώματα. Εδώ, κωδικός, εδώ, τώρα, όχι, εδώ. Όχι, δεν έχω φέρει, απλά έχω φέρει για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα. Σε αυτό υπάρχει σε κόκκινο, σε πράσινο και στο μπλε του. Στα 10 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο, Βρεντίνα. Πολύ όμορφο μπλουζάκι. Για να το δω, είναι που δεν έχω γνωρίζω τα... Αυτό μικρό είναι. Έχει πιο αυτό μεγάλο. Είναι το, όχι, πιο μεγάλο δεν έχει από αυτό. Είναι το extra large. Δηλαδή περίπου στο 56 νούμερο χωράνε οι κυρίες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και κάποια άλλα που έχουν έρθει. Α, και αυτό πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό έχει νούμερα. Και αυτό είναι τώρα το ένα νούμερο μικρότερο από το 58. 56. Έχει και 58. Εγώ θέλω το 58 σε αυτό. Ναι. Σε αυτό. Πολύ όμορφο και αυτό.
όμορφο κομμάτι. Με γκρι παντελόνι που έχω θα είναι πολύ και ωραίο. Και με γκρι και με μπορντό και με πολλά άλλα μπορείτε να φορέσετε. Αυτό τι νούμερο είναι? Αυτό είναι το 56 και δείτε πόσο έχει φράγκος. Γιατί δεν φέρνεις το 58 που φοράει και Ραστέλα για να σε κρατάω? Θα το δώσω, αγάπη μου, θα το δώσω, το έχω αρκημένο. Λοιπόν, το δύο νούμερο, δύο κωδικός είναι. Πανέμορφο. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα, έχω φέρει ένα μεγάλο νούμεράκι. Αυτό σας το έφερα σε μεγαλύτερο, 58 νούμερο. Βάλ' το στην άκρη αυτό. Αυτό σας το βάλω. Σας το... Σε κωδικός τι άλλο χρώματα 3. Υπάρχει? Αυτό υπάρχει και, στο... και σε ένα ακόμα, νομίζω το έχω φέρει. Ας το δείξουμε. Σε δύο αποχρώσεις. Αυτό θέλω. Ποιο? Το αυτό. Πράσο, ναι. Ωραιότατα. Σε δύο αποχρώσεις. Γιατί έχω και παντελόνι σε αυτό. Ναι, υπάρχουν και άλλα, έτσι, μεγάλα νομεράκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και φορμούλες. Oh. Βελουδάκι, αυτό είναι μαύρο. Έτσι, είναι μαύρο. Αυτό δείτε είναι πόσο... σαν τη φόρμα που φορούσα την Παρασκευή που γυμναζόμουνα. Περίπου, περίπου ήδη. Ναι, περίπου η ποιότητα ήδη. Είναι φανταστική. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μαθαίνουν μεγάλο τίποτα. Το μπλουζάκι, δείτε πόσο μεγάλο είναι. Το έχω και σε μαύρο εκείνο εγώ. Οπότε, δείτε το τι ωραίο που είναι γι' αυτό. Ωραίες φόρμες. Σε τι άλλα χρώματα το έχεις αυτό? Κωδικός 4. Αυτό είναι μόνο σε μαύρο. Το έχω φέρει, απλά να τα δω πρώτα πώς ναι. είναι και μετά να τα φέρω, να τα κάνω επανάληψη σε χρώματα. Αυτό τώρα είναι σε φλιζάκι. Αρκετά ζεστό και αυτό. Φλις. Φλις. Παντελονάκι και 120 περιφέρεια πιάνει. Και η μπλούζα μας εδώ πέρα 130. Κωδικός 8. Έχει φάρδος δηλαδή 130 το στήθος, έτσι. Είναι αρκετά μεγάλο και είναι σε φλιζάκι ζεστό. Μαύρο είναι και αυτό. Φλις. Σε φλις, ναι. Φλιζάκι. Το φλις. 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 Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράσινα. Τι νούμερο είναι αυτό με την κουκούλα? Αυτά είναι ένα νούμερο, αλλά έχουν αρκετό φάρδος. Λοιπόν, για να το δω λιγάκι με την κουκουλίτσα που λέει. 135. Κύριε Στέλλα, σας παίρνει άνετα. Λοιπόν, κωδικός. Έχει και παντελόνι αυτό. Αυτό υπάρχει και παντελόνι. Βγάλω το λίγο, σε παρακαλώ. Να το δούμε και το παντελόνι, γιατί εγώ τώρα σας τα έβγαλα μπλουζίτσες. Έλα, βγάλω το, βάλω το στην άκρη. Φανταστικό. Τι φανταστικό, μπορείτε κάτσε καλά. Μπορείτε να συνδυάσετε και με την κουκουλίτσα και με αυτό το μπλουζάκι. Εδώ τώρα σας βγάζω εγώ διάφορα μπλουζάκια. Εγώ με την κουκούλα θέλω. Και με αυτό. Δηλαδή έχετε επιλογές με πολλά μπλουζάκια να τα συνδυάσουμε. Εδώ είναι ο κωδικός 4, το 1. Της κυρία Στέλλας είναι ο κωδικός 2. Οπότε αφήνω και το παντελόνι, κυρία Στέλλα. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν και άλλα. Άμα χρώμα. Χρώματα εντυπωσιακά. Και εδώ είναι ο κωδικός 3, με το βολανάκι. Μπορείτε να τα πάρετε βέβαια και μεμονωμένα. Πάμε να δούμε και αυτό. Αυτά είναι μπλουζάκια που μπορείτε να το φοράζετε και πηγαίνετε έξω, είσαστε ντυμένοι. Απλό και όμορφο. Ελαφρώς γυαλίζει. Γυαλίζει, εγώ το έχω στον γκρι. Ωραίο. Κωδικός 5. Πανέμορφο. Έχει τη γυαλάδα του, έτσι. Έχει τη γυαλάδα του. Είναι πανέμορφο. Είναι όμορφο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ντυθεί, το φοράει με ένα απλό παντελονάκι και είσαι ok. Το έχω φέρει και σε μαύρο, σε άλλο σχεδιάκι. Αυτά τα έχουμε ξαναφέρει, αλλά τα ζητάτε, οπότε τα ξαναφέρνω. Κάποια κομμάτια δηλαδή που τα θέλετε, ξανάρχονται. Κωδικός 7. Αυτά είναι ένα νουμεράκι, έχει στήθος 120, περιφέρεια 130. Και Ραστέλλα, μπαίνετε. Τους ώμους να δω εγώ. Δείτε και τους ώμους. Είναι και λίγο ελαστικό. Αχ, μ' άρεσε πολύ το μανίκι. Βάλ το και μην το πάρω τζάμπα και δοκιμάζω και δεν μου κάνει. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και σε αυτό σε μαύρο υπάρχει. Κωδικός 11. Αυτό είναι που δείτε το πήρα προχθές. Που είναι. Ναι, αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Φανταστικό κομμάτι, κωδικός 11. Πολύ ωραίο και αυτό. Το γυαλίζει ωραία. Πάμε να δούμε και αυτό. Αυτό είναι στο βελουδάκι. Κωδικός 12. Είναι και κάτω έχει τη γαρνιτούρα του και εδώ, και δείτε πόσο όμορφο είναι. Και στο μανικάκι του. Πάρα
πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και στο γιακά έχει και το... Και στο γιακά έχει το διδερματίνι, το είναι δερμάτινο. Ναι, δερματίνι. Δεν έχω πει, ας πούμε, πόσο, γύρω στα 120-125 είναι το στήθος. Πάμε να δούμε και αυτό. Και αυτό ωραίες αποχρώσεις. Κωδικός 13. Το στήθος γύρω στα 120-125 και μέσα, όχι παραπάνω, έτσι. Πράσινη φόρμα με μπλε μπλουζάκι. Να το ξαναδείξουμε. Αυτά που πήρα εγώ. Ναι. Με το βε το μπλουζάκι. Εγώ θα δείξω το μπλε το αυτό. Μπλουζάκι. Το παντελόνι είναι το αυτό που... Λοιπόν, δείτε το κι αυτό. Το μανικάκι κατεβαίνει. Να το κάνω κάπου σας για να μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, είναι πανέμορφο και αυτό. Τα παντελόνια το είδατε. Είναι με τσεπάκια στα πλάγια. Είναι πολύ όμορφα και εκείνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτά τα είδαμε. Πάμε να δούμε και αυτό. Α, περίπου σαν αυτό που φοράτε. Σαν αυτό που φοράτε, κυρία Στέλλα, σε άλλο. Αλλά πιο ωραίο είναι αυτό. Σαν δαντέλα φαίνεται αυτό. Άλλο σχεδιάκι τώρα αυτό. Α, αντί να δεν το είδα αυτό όταν το πήρα. Αυτό είναι κωδικός 16. Βάλτε στην άκρη. Αυτό είναι πολύ όμορφο και αυτό. Ντίνα. Πολύ όμορφο. Τα καινούργια δεν προλαβαίνω να τα δω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πανέμορφο. Αμάν. Κάποια κυρία το έχει πάρει αυτό, με το που τα έφερα, το είδε. Με το που το φόρεσε και Στέλλα, μιλάμε κάθετε. Τι λέμε τώρα, ένα λεπτό, τι νούμερο είναι. Αυτό είναι 58. Βάλτε στην άκρη. 58. Δείτε τι όμορφο είναι. Να πω ότι υπάρχουν όλα τα νούμερα. Με ένα σκέτο σακάκι να φαίνεται αυτή. Δείτε το πέρα. Τα βολάν μέσα. Αμάν. Είναι τέλεια. Τέλειο. Είναι μόνο μία σειρά, δεν υπάρχει άλλη και δεν έχει και να φέρω άλλη. Όποια κυρία προλάβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και αυτά τα φορεματάκια. Είναι ίσιο φόρεμα. Έχει γύρω στα 120-133 περιφέρεια, 124 στήθος. Κωδικός 1. Έχει φάρδος, έτσι, για κυρίες, ας πούμε, και στην περιφέρεια μπορούν να πιάσουν 133-135, πιάνει. Ένα πολύ όμορφο, ζεστό, μαζί το είπαμε, ζεστό. Ωραιότατο κομμάτι. Πάμε επίσης να δούμε και ένα άλλο φόρεμα που έχουν έρθει τώρα. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα νούμερα. Δείτε τι όμορφο που είναι για την κυρία από την Δράμα. Να πω... Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Να στείλουμε στο και στον κύριο και τις κυρίες που ήρθαν από τη Δράμα. Έτσι, ήρθαν από τη Δράμα, αλλά και για την κυρία που θέλει και το φορεματάκι στη Δράμα. Να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες φυσικά. Όλες τις κυρίες φυσικά. Και την κυρία από τον Καναδά. Εννοείται και την κυρία από τον Καναδά. Που μας βλέπει στον Καναδά. Μέχρι και στον Καναδά, κυρία Στέλλα. Το ξέρω. Σας βλέπει μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτό μην το βλέπετε έτσι φαρδί. Δεν είναι φαρδί, είναι στυλάτο στο σώμα επάνω. Έχει και το φερμαράκι το από πίσω. Και ωραίο χρώμα. Φανταστικό. Πιο σκούρο, πιο γλυκό είναι το χρώμα από ό,τι φαίνεται στην τηλεόραση. Δείχνει λίγο κάπως πιο. Είναι στυλάτο. Τώρα εγώ εδώ πέρα έχω φέρει ένα μεγάλο νουμεράκι. Έχω φέρει, αυτό είναι 60 νούμερο με 62. Δηλαδή για κάποια κυρία είναι αρκετά μεγάλο, έτσι. Γι' αυτό φαίνεται και φαρδί. Είναι σε στυλάτη γραμμή. Είναι στα 25 ευρώ τα βουλανάκια, το συγκεκριμένο. Είναι στα 25 ευρώ. Τι πράγμα δώστε. Φανταστικό είναι για τα στέλνα. Πάρα πολύ όμορφο. Καλοραμένο, αυτό έχει σημασία. Αχ, ναι. Δείτε εδώ τι όμορφο που είναι. Έλα, τέλειο. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Τέλειο κομμάτι. Είναι αυτά που μου αρέσουν. Και είναι και λίγο ελαστικό πίσω, οπότε δείχνει και κάθεται και πιο ωραίο στο σώμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια καινούρια που μας έχουν έρθει. Ωραίο παλτοδάκι. Ρεντίνα, τι επιλογές είναι αυτές, κούκλα μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι νιανικό, ωραίο κομμάτι. Να πω ότι έχουν έρθει με τέτοιο ωραίο μανίκι. Πολύ όμορφο. Σπάνια πράγματα. Είναι και λίγο πιο νιανικό. Λίγο ναι. Πιο σπορ. Μπορείς να το φορέσεις δηλαδή όλη την ημέρα. Δεν είναι απαραίτητο να ντυθείς και τόσο πολύ καλά και να το βάλεις. Και έχουν έρθει επίσης και τα μπλουζάκια αυτά σε διάφορα χρώματα. Τα μαλλινά και τα ψηλά, τα ζιβάγκο. Ναι. Πάρα πολύ όμορφα και αυτά. Εγώ το συνδύασα έτσι τώρα με μπλε αντίθεση το έχω κάνει.
Είναι φανταστικό. Δείτε εδώ, τα μέσα τα μπλουζάκια σε τι χρώματα ήρθαν? Υπάρχουν σε μπέζ, σε μαύρο, στο χρώμα αυτό, σε πράσινο. Το έχω φέρει και, ναι, το, έχω φέρει και το μπλεδάκι το απαλό. Πολύ όμορφο είναι και εκείνο. Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Ας μας ρωτήσουν για να δούμε και τι. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι και το μαλακό. Πιάστε και να στέλνει να δείτε αυτό πόσο μαλακό είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι σαν το κόκκινο και που πήρα εγώ και το μαύρο. Αυτό είναι πιο... Πιο μαλακό. Πιο μαλακό. Πιο μαλακό είναι. Εντίνα, δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα βγούμε από τα σπίτια μας για να βάζουμε τα ρούχα? Κύριε Στέλλα, κι άλλη ντουλάπα. Υπάρχουν, λοιπόν. Πάμε να δούμε για την κυρία που μας ζήτησε σακάκια. Λοιπόν, το σακάκι αυτό είναι... Δείτε, είναι, έχει κάποια ιδιαιτερότητα εδώ στο γιακά. Δείτε πόσο όμορφο είναι και αυτό. Μας το ζήτησε η κυρία, οπότε είπαμε να το κάνουμε. Φανταστικό σακάκι. Φανταστικό είναι και στρώνουν πάρα πολύ ωραία. Εγώ το έχω βάλει με την κρίμα στην μπλουζίτσα. Ό,τι θέλει μπορεί να βάλει με αυτό το σακάκι. Εννοείται. Και αυτό εννοείται. Με τα βολάν μέσα, κάτσε καλά. Και πίσω, μεραφές. Τις έχω φέρει δύο σακάκια για να δει. Και μπορείτε επίσης να μου λέτε κιόλας τι θέλετε, έτσι. Αυτό είναι με γιακαδάκι και αυτό κάθεται πάρα πολύ ωραία. Το έχει πάρει κάποια κυρία, της έκατσε τέλεια. Μπορούν να τα φορέσουν και μικρότερες ηλικίες, τα σακάκια αυτά. Κομψότατα ρούχα. Γιατί κάθονται πάρα πολύ ωραία στο σώμα επάνω. Και πίσω είναι στιλάτα. Όσο και μεγάλο νούμερο να είναι, κάθεται ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο. Έχουν έρθει επίσης τα παντελονάκια μας αυτά τα οικονομικά. Με 8 ευρώ. Μέσα είναι με φλιζάκι. Ζεστά. Αυτό τι χρώμα είναι τώρα, αυτό μπλε? Είναι μπλε. Αυτό είναι το μπλε. Είναι. Και αυτό είναι τώρα, βγαίνει 7 με 8 Τι νούμερο είναι χ. Αυτό? Αυτό είναι 8 χ. Βάλε τέτοιο ένα μαύρο και ένα μπλε. Μεγάλα νούμερα είναι αυτά. Βάλ το 8 ευρώ, σοβαρά 8 μιλάμε. 8 ευρώ. Μέσα και είναι μέσα γεμάτο, έτσι. Μπορούμε να το δούμε. Ζεστό για το χειμώνα που κρυώνει και με στέλνει. Τώρα που θα έχουμε και λίγο, η θέρμανση θα είναι λιγάκι δυσέβρετη. Βάλε, θέλω και ένα μαύρο. Και ένα μαύρο, κύριε Στέλλα. Έχεις το μαγαζί? Έχω στο μαγαζί. Ωραία. Οπότε και το μαύρο μας. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει το συνδύασε εκείνο το μπλουζάκι, το παντελονάκι με αυτό το μπλουζάκι που είναι στα 7 ευρώ. Με 15 ευρώ είναι σύνολο. 15 ευρώ ντύνεσαι και είσαι όμορφα ντυμένη. Και όμορφα και ζεστά. Και ζεστά. Και πλήν δεν βάλε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και επίσης και ένα ακόμα. Α, αυτό, και αυτό είναι ωραία. Πολύ όμορφο και αυτό, κουκουλιάρικο. Πολύ ωραίο μπλουζάκι. Ωραίο χρώμα. Κωδικό 6. Δείτε πόσο όμορφο είναι και αυτό. Είναι λίγο φυστική, λίγο πιο έτσι γλυκό το πανέμορφο χρώμα του είναι, έτσι. Είναι με την κουκούλα του και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και λίγο ανδρικά για τους άντρες, γιατί τους έχουμε ξεχάσει. Ναι, μπουφανάκι, το ζητήσανε. Μπουφανάκι, υπάρχει μπουφανάκι και επίσης και μπλούζα με γιακαδάκι. Δείτε πόσο όμορφο είναι και αυτό. Με το μπουφανάκι το από πάνω. Επίσης υπάρχουν, φανταστικό είναι. Επίσης υπάρχει γελεκάκι, μεγάλα, το γελέκο είναι πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή πιάνει άνετα το 140 σε κάποια γελεκάκια έτσι αυτά. Επίσης και το πουκάμισο είναι αρκετά μεγάλο. Υπάρχουν επίσης και παντελόνια, θα τα δείξω έτσι και τα παντελονάκια. Τζιν, ωραία. Τζιν παντελονάκια μέχρι 60 νούμερο και 64. Μπορούν να βρουν εκεί σε καλές τιμές. Μα βλέπω και εγώ, μπαίνουν, βγαίνουν άντρες, ψωνίζουν. Ναι, ναι, υπάρχουν. Στα γρήγορα, ξέρουν τα νούμερά τους. Α, και αυτό υπάρχει, πολύ ωραίο. Έχει έρθει επίσης και αυτό το μπουφανάκι. Υπάρχουν μεγάλα νούμεράκια. Γιατί είναι το αδίκες, βρε κορίτσι μου, μπουφανάκι είναι αυτό? Μπουφάν, ναι. Παλτό είναι ζεστό, παλτό, ωραίο. Μακρύ, μακρύ. Πανέμορφο. Το τέλειο κομμάτι και αυτό. Βγαίνει η κουκούλα του, έτσι, επάνω μπορείτε να τη βγάλετε την κουκουλίτσα, μακρύ, μέχρι τα γόνατα, περίπου εκεί έρχεται. Αρκετά δε. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και φλίζα και τούλες. Ανδρικές. Ανδρικές. Υπάρχουν, εγώ τώρα το έχω βάλει, μπορεί να το φορέσει και γυναίκα και άντρα. Το φλίζο ζακετάκι μπορεί να φορηθεί από όλους. Υπάρχει σε μαύρο, σε γκρι και σε μπλε. Εγώ σας έφερα τώρα μόνο ένα για να το δείτε. Και το συνδυάσαμε με ένα τζιν. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και σας έφερα να το δείτε και αυτό το πλουσάκι έτσι λίγο πιο έτσι απλό.
για να τα δείτε πόσο ωραία είναι. Είναι σε άλλη απόχρωση είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Απλά σας το έφερα για να το δείτε άλλη και αυτό. Άλλη ποιότητα. Ναι. Ίδια ποιότητα με το άλλο. Με το άλλο ναι. Δεν είναι σαν αυτά που πήρα. Όχι. Και το ζακετάκι. Δηλαδή δύναμη, τι να σου πω, κορίτσι μου, μας τρελάνεις. Πολύ όμορφο γι' αυτό. Να δούμε και, γιατί, και το φόρεμά μας εδώ. Να δούμε και το φορεματάκι μας αυτό, πανέμορφο στην κομμάτι. Στην κούκλα. Εκεί. Ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Η κυρία από τη Δράμα να το δει καλά. Και οι κυρίες όλες. Να πω ότι υπάρχουν σε όλα τα νούμερα το συγκεκριμένο φόρεμα. Πανέμορφο. Είναι πανέμορφο, κομψότατο. Φόρεμα είναι έτσι αυτή. Είναι φόρεμα. Έχει κολακεύει πάνω, εδώ κολακεύει αυτό. Τα πάντα. Κολακεύει τα πάντα. Είναι πανέμορφο. Δίνα, δεν πρόκειται να βρεθούν άλλα τέτοια επιλεγμένα ρούχα στην αγορά. Εντυπωσιακά και κάθονται πάρα πολύ ωραία σε κάθε σώμα, κύριε Στέλνη. Ναι, σε αυτή, κάθε σώμα. Αυτή η μπάσκα εδώ κάθεται, κολακεύει τα πάντα. Καλύπτει τα πάντα, όντως. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει? Στην Εφόρων 4. Να πούμε το τηλέφωνο μας είναι 65 27 686 και στο Facebook Κωνσταντίνα Πατένταλη. Στο Viber και μπορούν να μας μιλήσουν, να τους δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες, ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ζητάτε κάθε Δευτέρα που είμαστε εδώ, γιατί δεν θα τα φέρει να τα δείχνει. Έτσι ακριβώς. Όπως κάναμε και με τα σακάκια μας τώρα που δείξαμε, τα βγάλαμε. Κυρίες, ό,τι θελήσουν, ας με πάρουν ένα τηλέφωνο να τους βγάλω. Καλή εβδομάδα, καλό καλή υπόλοιπο εβδομάδα. Απόγευμα. Φίλες και φίλοι, αφού ψωνίσαμε πάλι σήμερα, πάμε για χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε στην κουζίνα, φίλες και φίλοι, βάζουμε καθαρά γαντάκια και να πούμε για το νανοφίλτρο, φίλες μου, που δεν πρέπει να λείψει από καμία βρύση. Είναι το μόνο φίλτρο που δεν καταστρέφεται από το ζεστό νερό. Ό,τι έχουμε, τα έχουμε καταργήσει και έχουμε τοποθετήσει αυτό το νανοφίλτρο. Με δύο καταστήματα η εταιρεία, ένα στη Σέρη στη Βενιζέλου 63 και ένα κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη Βενιζέλου 60. Θα βρούμε εκεί το νέο βελτιωμένο φίλτρο, το νανοφίλτρο από την νανοτεχνολογία, φίλες μου, που δεν καταστρέφεται από το ζεστό νερό. Περάστε από τα καταστήματα να ενημερωθείτε και να τοποθετήσετε παντού αυτό το μοναδικό υπέροχο φίλτρο που δεν καταστρέφεται από το ζεστό νερό. Πλύντε φρούτα, λαχανικά, βάλτε το στο φαγητό σας και θα δείτε ότι γίνονται πιο νόστιμα, γιατί κρατάει όλα τα βλαβερά στοιχεία και το νεράκι που πίνουμε και χρησιμοποιούμε είναι μοναδικό. Στην υγειά μας, φίλες και φίλοι. Τώρα, πάρα πολλοί άντρες μου ζήτησαν και ορισμένοι έφτιαξαν παλαμίδα, τη λακέρδα τη λεγόμενη, και μου ζήτησαν να φτιάξω λακέρδα. Δεν τελειώνει σε μια μέρα. Έτσι όπως την έκαναν, την πέταξα, φίλες μου. Εγώ έχω μια υπέροχη λακέρδα και δυσκολεύεστε, λέτε, να βρείτε παλαμίδα. Στο Μιλίκο το Δημήτρη, στη Γεφυροπλάστιγκα, φίλες και φίλοι. Ωραιότατη, σας την κόβουν κομμάτια, την καθαρίζουν. Για να γίνει λακέρδα η παλαμίδα, θέλει, φίλες μου, τρεις μέρες, ακριβώς τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε δύο. Στο χοντρό αλάτι να ψηθεί, αλλά όχι παραπάνω, γιατί μετά θα σκληρύνει. Σήμερα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, εγώ την Πέμπτη θα την κάνω λακέρδα. Παίρνω λοιπόν ένα σκεύος και βάζω από κάτω χοντρό αλάτι. Και πιάνω τώρα, δείτε την, την παλαμίδα. Για να έχετε τώρα, φίλες μου, όλο το χειμώνα τη δική σας λακέρδα. Και όταν τελειώνει, ξαναβάζετε. Πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Έτσι ακούμε τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω.
Δεν πρέπει να μείνει μέρος χωρίς να έχει αλάτι χοντρό. Ορίστε. Και τώρα από πάνω. Θέλουμε να ψηθεί τόσο όσο. Μία φίλη μου είπε, της είπα ότι θα φτιάξω λαϊκέρδα και που είχα κάνει τις σαρδέλες και μου λέει, Στέλλα μου, εγώ μια χρονιά μας ακούει, έκανα 40 κιλά γάβρο πάστοσε. Είναι ένας μεζές που τον έχουμε ανά πάσα στιγμή στο σπίτι βγάζοντας ένα ουζάκι. Με μια σαλατούλα, με κανένα αυγουλάκι και φυσικά με τα όσπρια. Ορίστε φίλες μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στέλλα, καλή εβδομάδα, με υγεία και με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Τι κάνεις, καλά? Α, τι κάνω, βλέπεις εδώ. Τι, κάτι καλά, του παστώνεις να πούμε, κάτι καλά. Έχεις κάνει κι άλλες φορές και με σαρδέλα και με γάβρο. Εδώ τώρα είναι πιο λεπτό το θέμα. Δεν μπορείς να την αφήσεις πάνω από 3 μέρες στο χοντρό αλάτι. Ναι. Γιατί θα σκληρύνει. Μάλιστα, θα σφίξει. Θα σφίξει, αλλιώς θα γίνει σκληρή, δεν γίνεται. Αλλά, όπως μου, και που μου είπε φιλαράκι από τα παλιά ο Κώστας, ότι την έβαλε έτσι μέσα στο λάδι και έγινε, λέει, για πέταμα και την πέταξε. Εντάξει. Γι' αυτό φτιάχνουμε και τη βρίσκουμε στο Μιλίκο, το Δημήτρη, στη Γυφυροπλάστικα. Ναι, ναι. Ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία. Μας έχεις κάνει κι άλλες φορές. Τι να κάνω, βρε Βαγγέλη. Είμαι και εδώ. Με το ξεδάκι και με το μαϊντανό και στον τουλάπι. Α, ναι, ναι, και εκεί. Όλα τα θυμάσαι, βρε Βαγγέλη. Πώς, αφού κάθε μέρα σε βλέπω. Μ' αρέσει που τα θυμάσαι όμως, Βαγγέλη. Η μνήμη μου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Ναι, να είσαι καλά, άντε. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που τα αυτή είπαμε. Που την κάνουμε και την τρώμε σε 2 μέρες, έτσι. Ναι. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα σε όλους. Σήμερα, φίλες μου, το μενού είναι ουζομεζέδες. Έχω εδώ πλαστές ντομάτες. Θα μου πείτε πώς τις κάνουμε. Πώς έκανα αυτές. Σας έχω δείξει τον τρόπο μέσα στο φούρνο. Αλλά πολλές λέτε δεν θέλετε να τις βάλετε στο φούρνο. Λοιπόν, μια λαδόκολλα από κάτω. Κόβουμε την ντομάτα. Παίρνουμε τη σκάρα από το φούρνο κουζίνας. Τη σαραδιάζουμε από πάνω. Με λίγο αλατάκι να βγάλω το ζουμάκι τους. Και βάζω και ένα τούλι από πάνω. Και τις γυρίζω κάνα 2-3 φορές και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ορίστε. Τέλεια. Αυτές τώρα τις λαστές ντομάτες θα τις φτιάξω στο κουρκούτι. Έχω πολύ ωραίο νερό από το νανοφίλτρο. Έτσι ωραία, ωραία. Δεν βάζω εδώ μαγιά. Θα βάλω φαρίνα μάνα. Και με ένα σύρμα θα ανακατώσω. Και θα ανάψω την εστία μου. Ορίστε. Και θα βάλω μέσα ηλιέλαιο πρωτεύσης, πλατεία εμπορίου 20, Θωμάς Χατζηαραπίδης. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, κορίτσι? Δόξα τω Θεώ καλά. Το όνομά σου? Μαρία. Γεια σου, μαράκι μου. Είσαι καλά? Του δόξα τω Θεώ, σε βλέπω. Με βλέπεις τι κάνω τώρα, ε? Ο
Ωραία παντελόνια ψήσεις. Παραπονιάρα. Ναι, αγάπη μου. Έλα, σε κατάλαβα. Πώς είσαι? Καλά, το είπα τον Κώστα πιο μπροστά. Πέσε την Τζίνα. Αυτά που έχει 8-6-6 πρέπει να μην κάνει κανένα και εμένα, ε. Βέβαια δεν σε κάνει. Αχ, να σε πάρει, ποιο να σε πάρει. Είναι παραπονιάρα και ζηλιάρα, δεν ξέρεις. Όχι, δεν είσαι γκρινιάρα, μια χαρά είσαι. Θα την πω την Τζίνα του Σεπλέκρωμα, αύριο τα πρώιμα θα πάω να πάρω κι εγώ. Παραπονιάρα, έλα. Χωρίς να κουραστούμε κάνουμε τα ψώνια μας. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Τι, έχω πάει κι εγώ σαν γησένα. Να είμαστε γερές, να τα δίνουμε σε ρούχα και όχι σε γιατρούς. Όχι, βέβαια, στα ρούχα και στα σουλάκια. Έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έγινε, κουρτσάρα μου, χάρηκα. Hey, να είσαι καλά, τα λέμε. Γεια σου, γλυκιά μου. Άδια. Τώρα, φίλες μου, εδώ θα βάλω λίγο λατάκι στο κουρκούτι. Είναι γιορτές τώρα, γι' αυτό σας κάνω ζουμεζέδες. Κάτι διαφορετικό. Μια χαρά είναι. Να στέκεται δηλαδή το κουρκούτι επάνω στην λαστή ντομάτα. Ωρίστε. Παίρνουμε τώρα μία τσιμπίδα. Και προσθέτω μέσα τις λιαστές ντομάτες. Περιμένω να κάψει βέβαια το λάδι μου, αλλά όχι πολύ. Ωραίους ζουμεζέδες θα φτιάξουμε σήμερα. Δοκιμάζουμε μία. Τόσα που θέλω να σας φτιάξω και να σας δείξω, φίλες μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξεκίνησε. Άντε, ας βάλουμε μία ακόμα. Ωραία πράγματα. Άγιος Δημήτριος. Πολλοί γιορτάζουν. Πολλοί μαζεύονται οικογένειες. Φτιάξτε αυτά τα υπέροχα μεζεδάκια. Με ένα ωραίο ζάκι. Αχ, φίλες μου, ένας πολύ ωραίος μεζές και εύκολος, ούτε μαγιές ούτε τίποτα. Εδώ θέλουμε φαρίνα μάνα από τους αδερφούς Κεραμάρη. Παίρνουμε ένα πιάτο. Βάζω χαρτάκι κουζίνας. Ορίστε. Και με ένα πιρουνάκι. Τα γυρίζω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίος μεζές. Και τα γυρίζουμε. Η λαστή ντομάτα τρώγεται και έτσι. Άρα λοιπόν τι θέλουμε εδώ? Να τηγανιστεί το κουρκούτι.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Στέλιος είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το όνομά σας. Ο Στέλιος είμαι. Ο. Στέλιος, γεια σου Στέλιο. Ο γείτονας. Ο γείτονας, τι κάνεις. Είσαι καλά. Στέλιο, είσαι καλά. Καλά. Χαίρομαι. Καλά. Σ' αρέσουν αυτά τα μεζεδάκια. Ωραία, ωραία, μας ανοίγει την όρεξη. Είσαι ωραία. Καλά. Τώρα, Στέλιο, αν περισσέψε δεν σου φέρω. Εντάξει. 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 Έγινε, κοντά είσαι εσύ. Ντάτε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και καλή δύναμη. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, γεια. Γεια σου, Στέλιο. Δείτε εδώ τι ωραία πράγματα. Ύστερα να μην πήγε σε ένα οζάκι. Αίμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα πιω ζάκι, θα πιω όμως νερό από το υπέροχο νανοφίλτρο με τον αραγωνίτη, το ρώσικο, το βελτιωμένο φίλτρο. Φίλες μου, είναι ένας μεζές πολύ σπάνιος, δεν μπορείτε να φανταστείτε την νοστιμιά του. Ορίστε. Οχ, 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 τι ωραία πράγματα. Ορίστε, φίλες μου. Ούζω μεζέδες σήμερα. Ορίστε. Και δεύτερο τηγάνι. Φανταστικός μεζές. Εύκολος, γρήγορος. Και για όσες κάνατε τις λεστές ντομάτες, σας δίνω εγώ προτάσεις και λύσεις για να την απολαύσετε, φίλες μου. Ωραιότατες. Αμάν, αμάν, αμάν. Και το κουρκούτι γίνεται αφράτο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα, κουρτσάρα. Ο Βαγγέλης από Ροδολίβος. Έλα, Βαγγέλη από το Ροδολίβος, συγγνώμη. Είσαι καλά, παλικάρι. Δόξα τω Θεώ, είδες τι φτιάχνω. Λαστές, ντομάτες. Και καιρό έχει να μιλήσουμε, χρόνια. Αχ, πού είσαι εσύ, γιατί χάθηκες. Στο χωριό είμαι, γιατί είχα πρόβλημα υγείας είχα. Αχ, παλικάρι μου, να είσαι καλά, βρε, περαστικά σου. Ναι. Τώρα να με παίρνεις να τα λέμε. Ναι. Εντάξει. Κυρία Στέλλα, να σε, πολύ ωραίο το κάνει το ψάρι πάντως. Το ψάρι. Ναι. Ναι, ναι, λακέρδα. Ναι, ναι. Ναι, παιδί μου. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις γιατί πήρα. Γιατί. Προχτές το Σάββατο, ναι, η φιλενάδα μου η Σελβίρα είχε γενέθλια. Να της ευχηθώ χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει. Να είσαι καλά, πες της το. Μας βλέπει. Όχι, έχει μάθημα τώρα. Θα το δει από το Facebook. Ωραία, ωραία. Γεια σου, βρε πάει. Τη Σελβίρα την ξέρεις, κυρία Στέλλα. Την ξέρω. Ναι, το γραφείο με το, σε ένα γραφείο με το πουρόν δουλεύει. Μέτρη μου είπε το πρωί. Ωραία, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Την έδωσα σε ένα κεράκι το πρωί. Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Να είναι καλά. Είναι ένα ανοιχτή με το διαμάντι πάντως. Η φίλη μου. Να είσαι καλά, βρε, αγόρι μου. Χαίρομαι που την αγαπάς και της το λες και την εύχεσαι. Ναι, πάντα με την καρδιά μου και την οικογένειά της. Να είσαι καλά, βρε, αγόρι μου.
Ορίστε, φίλες μου, αχαχαχαχαχα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Τραγανάει να παίξω. Δεν είναι μαλακά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ορίστε. Δεν έχουμε άλλα. Και μη θα ρείτε, αυτό θα πεταχτεί. Όχι. Θα προσθέσω να δείξω πώς γίνεται. Τι φτιάχνω εγώ μετά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κουρτσάρα μου. Ποια είσαι? Με υγεία. Η Σούλα είμαι. Έλα, Σουλίτσα μου, από τα βουνά. Τα βουνά. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά σε βλέπω. Είδες τι φτιάχνω? Είδα, είδα. Και να, δεν είμαστε κοντά. Μακριά. Δεν είμαι, α, όντως. Είμαι μακριά και δεν μπορώ. Μαζί καφέ να πιούμε, όμως την καλησπέρα μας με αγάπη θα την πούμε. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου γλυκό. Και εσύ το ίδιο. Κυρία Στέλλα, την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισα κάτι δώρα. Πώς μπορούμε να τα... Ένα ζευγάρι παντόφλες. Ναι. Αλλά ήμουν από τις τυχερές. Σε μία εβδομάδα δύο δώρα. Κάντε. Μία σούλα από τα βουνά και μία σκέτη σούλα. Α, ναι. Ναι, ναι. Ένα ζευγάρι παντόφλες και ένα καλάθι. Λαχανικά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πώς μπορούμε να έρθουμε να τα πάρουμε? Πρωινές ώρες. Πρωινές ώρες. Πρωινές. Ναι. Θα στείλω το παιδί. Εντάξει. Αν ναι. Ανοίξει τύχη σου, είδες πώς ανοίγει. Ναι, ναι. Τι να πω. Τι να κάνω. Είπα μία από τα βουνά και μία σκέτη σούλα. Λέω τώρα και δύο. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου. Και εσείς το ίδιο. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Και εσείς το ίδιο. Τώρα δείτε, φίλες μου, τι κάνω. Προσθέτω κι άλλο λευράκι μέσα και το κάνω πιο πυκτό. Ορίστε. Λοιπόν. Ορίστε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που γίνονται. Εμείς αυτά τα ανοίγουμε μετά, βάζουμε μέσα ή μαρμελάδα ή πραλίνα φοντουκιού και τα τρώμε. Ρωτήστε την Τίνα που τα απολαμβάνει. Ορίστε. Τέλεια, φίλες μου. Δεν πετάμε τίποτα. Σας περίσσεψε κουρκούτι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Προεδρίνα. Ναι. Έλα, κουρτσάρα μου. Ναι. Δόξα τω Θεώ, καλά, εσύ τι κάνεις? Τι ωραία πράγματα κάνεις. Είδες τι ωραία. Ναι. Αυτό που κάνεις τώρα πιο πολύ μ' αρέσει. Καλή, εδώ γίνεται το έλα να δεις. Ναι, το ξέρω. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Αύριο θα ανταμώσουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει. Τα λέμε, κουρτσάρα. Έγινε, κυρία Στέλλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ χάρηκα. Γεια σου, πολύ. Γεια σου. Γεια σου, γλυκιά μου. Φίλες μου, να πάμε τώρα για χορηγούς και θα τα βγάλω εγώ σε άλλα πιατάκια και θα πούμε και στην άλλη συνταγή. Μια γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Γεια σου, Τούλα. Τι είναι αυτά που μας κάνει? Δεν πετάμε τίποτα, Τούλα.
Τα αφήσαμε εδώ με τον Γιώργο και σε βλέπουμε. Λέω, τι πράγματα κάνεις σήμερα πάλι. Είδες τι ωραία πράγματα, Τούλα. Ακούστε, λέει ο Γιώργος, ωραία, ωραία, λέει. Αχ, να είσαι καλά, Γιώργο. Μόνο για ούζου, λέει, είναι αυτά. Και για ούζομιζέ, είπαμε. Και να δεις και τι θα κάνω τα άλλα με παστορμά. Θα κάνεις κι άλλα. Ναι. Α, θα σε δούμε. Εντάξει. Έγινε, κυρία Στέλλα. Έγινε, Τούλα μου, χάρηκα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, κουρτσάρα μου, γλυκιά. Πω, τι πράγματα γίνονται κι αυτά. Πάμε να δούμε υλικά χορηγούς και επιστρέφουμε. Φίλες μου, τώρα θα σας φτιάξω παστουρμαδοτυροπιτάκια. Μυραράκι. Το είπα όμως, ε. Έχω εδώ, φίλες μου, ωραίο κίτρινο φύλλο από τον Κονταξή. Τον Νίκο που είναι στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Και θα το κόψω στη μέση. Για μερακλίδες. Ορίστε. Έχω εδώ παστορμά. Πολύ ωραίος. Και έχω εδώ, φίλες μου, γκούντα μέσα και φέτα τυράκι. Και αυτό μέσα. Δεν βάζω μυρωδικά τίποτα, αν θέλετε λίγη ριγανούλα, γιατί ο παστορμάς έχει. Να σκουπίσουμε λίγο το χέρι μας. Και με ένα κουτάλι ανακατεύω. Παίρνω τώρα, φίλες μου, για να τα βλέπουμε. Το μισό φύλλο. Και με ένα κουτάλι βάζω εδώ, στην άκρη, το διπλώνω έτσι. Κωνσταντίνε, ακούγεσαι πολύ. Το διπλώνω και από εδώ. Και το τυλίγω, φίλες μου, όπως το γαλακτομπούρικο. Ορίστε. Ορίστε έτσι. Από εδώ το διπλώνουμε. Και από εκεί. Όπως το γαλακτομπούρικο.
θα τη λήξω ορισμένα. Και μετά θα βάλω το ηλιέλαιο στο τηγάνι και θα το ανάψω. Τώρα ανάβω την εστία μου, φίλες μου. Βάζω ηλιέλαιο πρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20, Θωμάς Χατζηαραπίδης. Φίλες μου, παίρνω τώρα, σας έφτιαξα 4 εδώ, θα τα κάνω όλα εγώ. Αλλά όταν τελειώσει η εκπομπή, για να μπορώ να σας δείξω ό,τι θέλω. Έχω και μία φέτα τυράκι. Είπαμε, κάνουμε με ζεδάκια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κυρία Κατίνα μου. Απ' την αρχή σε βλέπω σήμερα και θυμίζω τα παλιά τα χρόνια με τα ψάρια που έκανες. Ναι. Που αλάτισες τα ψάρια. Έφτιαχνες κι εσύ. Ορίστε. Έφτιαχνες τέτοια. Έφτιαχνε ο πατέρας μου, ναι, ναι. Είδες. Κύριε Στέλλα, πόσο παλιά σας γύρισα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Το ίδιο και σε σένα, κύριε Κατίνα. Καλόν καιρό να μας κάνει. Αμήν. Να περνάμε καλά, καλό απόγευμα. Άντε, ευχαριστώ κι εγώ. Και εσύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά, αμήν. Έγινε, κυρία Στέλλα, έγινε, άντε. Γεια σου, γλυκιά μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Φίλες μου. Διπλό το βάζω εδώ. Ορίστε. Αυτό τώρα, κάντε τέτοια κάμποσα με τη φέτα το τυράκι, γιατί από πάνω θα βάλουμε μέλι. Λοιπόν, όπως τα έχω τυλίξει, το κλείσιμο να μπει από κάτω. Δεν το κολλάω, αλλά το τοποθετώ έτσι. Ορίστε. Άλλο διάλειμμα έχουμε, Κωνσταντίνα. Ωραία. Μόλις τηγανιστούν, πάμε να δούμε υλικά χορηγούς. Επιστρέφουμε. Ωραία πράγματα που σας έχω φτιάξει. Δείξε εδώ τα παστούρμα δοτυροπιτάκια, τα είπα. Δείτε χρώμα. Δεν θα τρώνε και δεν θα ξέρουν τι είναι, φίλες μου. Τα γυρίζουμε. Η νοστιμιά δεν περιγράφεται, φίλες μου. Εδώ είναι η φέτα το τυράκι. Ορίστε.
φαμίλια. Με ζεδάκια 26 Οκτωβρίου το Άγιο Δημητρίου του Μυροβλήτη, 28 Οκτωβρίου περλάζουν τα παιδάκια μας, τα ελληνικά στρατά, και εμείς οι μανούλες, οι γιαγιές, με διαφορετικά πραγματάκια στο τραπέζι, υπέροχες νοστιμιές. Τέλεια, φίλες μου. Ορίστε. Δείξτε εδώ, βρε παιδιά, την... γιατί δεν τα δείχνετε. Δείξτε τα να τα βλέπουμε, να ανοίγει όρεξη, για να τα φτιάξουν οι νοικοκυρές. Όλα μαζί δείξτε τα. Σβήνω την αιστεία μου τώρα. Ορίστε και η φέτα. Και εδώ, φίλες μου, από πάνω το μέλι. Στο τέλος βγάζουμε τα τυριά. Αυτό, φίλες μου, στο φύλλο, αυτό το υπέροχο, από τον κονταξί το κίτρινο που είναι με τον κουρκουμά, μπορείτε να κάνετε και το κασέρι έτσι όπως είναι το τυράκι μέσα. Εγώ τώρα το έκανα μόνο με τυράκι. Και δείτε εδώ. Δείτε και τα ωραία που θα τα βάλουμε τώρα εμείς, και μαρμελαδίτσα μέσα, και θα τα απολαύσουμε. Είναι το κουρκούτι που περίσσεψε. Να τα δείχνει η Κεραστέλα ένα-ένα και να τα βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ, φίλες μου, είναι αυτά που θα φάμε με μαρμελάδα ή με πραλίνα από τον κονταξί. Εδώ είναι οι λιαστές ντομάτες, φανταστικές. Εδώ είναι με τον μπαστούρμα. Εδώ είναι η φέτα με το μέλι. Και εδώ είναι η παλαμίδα που θα τη φτιάξουμε την Πέμπτη λακέρδα. Φίλες μου, εδώ η εκπομπή μου έφτασε στο τέλος της. Σας έφτιαξα ωραία πραγματάκια, ούζουμε ζεδάκια και έχουμε πολλά να κάνουμε, πάρα πολλά. Με πολύ αγάπη από μένα για σας, να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο απόγευμα, φιλάκια, γεια σας. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, εδώ στο Επιλογές, ζωντανά, καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Γεια σας!